όλα τα σχετικά. Λοιπόν, να αρχίσουμε από το πρώτο μας θέμα. Όπως είπαμε, είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, αυτός ο θαυματουργός Άγιος, ο Άγιος Παντελεήμονας ο Ιαματικός. Θα δούμε γιατί ονομάζεται έτσι, θα δούμε τη δράση του, τη ζωή του, με τους καλεσμένους μας εδώ, με τον κύριο Θόδωρο Κυριακού. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ. Και με τον κύριο Νίκο Ροδοσθένου, τον διδάκτορ θεολογίας και ερευνητή. Καλώς ήρθατε, κύριε Ροδοσθένου. Γιατί λέμε τον Άγιο Παντελεήμονα Ιαματικό? Αρχίσουμε από αυτό και μετά θα δούμε λίγο τη δράση του και τη ζωή του. Γιατί όταν μου δώσετε αυτό το βιβλίο που ήταν για τη ζωή του, που κρατάτε και στα χέρια σας, γράφει από κάτω ο Ιαματικός. Και λέω, γιατί ο Άγιος Παντελεήμονας να ονομάζεται, να τα χαρακτηρίζεται Ιαματικό? Ο Άγιος Παντελεήμονας, παρόλο που έκανε τόσα πολλά θαύματα και και είχε ένα μεγάλο μαστήριο σε μικρή ηλικία, ο πατέρας του αποφάσισε να τον σπουδάσει γιατρό και τον έστειλε σε έναν περίφημο τότε ιατρό της εποχής εκείνης, και ήθελε έτσι να το βάλει να είναι και ιατρός εκεί στον άκτορα του τότε του αυτοκράτορα. Αλλά ο Άγιος ακολούθησε μια άλλη πορεία και ήταν και ιατρός των σωμάτων αλλά και των ψυχών. Διότι ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης, ενώ η μητέρα του ήταν χριστιανή. Και όταν η μητέρα του κοιμήθηκε, τότε ο πατέρας του ήθελε έτσι να τον πάρει προς αυτήν την κατεύθυνση της ειδωλολατρίας. Αλλά άλλη βουλή ανθρώπων, άλλα θεός κελεύει. Και με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Παντελεήμονας, με τη βοήθεια του Χριστού, γιατρεύει με όλον τον κόσμο. Γι' αυτό ονομάζεται και Ιαματικός. Και θα έχουμε έτσι στη συνέχεια την ευκαιρία να πούμε για τα θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει. Κύριε Κυριακού, με έναν πατέρα ειδωλολάτρη, πώς ξέφυγε, ας το πω έτσι, και έγινε χριστιανός, και ποια σχέση που είχε με τον πατέρα? Ναι, να πω ότι ο Άγιος Παντελεήμονας γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα στην Νικομίδια. Μιλούμε για την Μικρά Ασία που ήταν κέντρο ανάπτυξης του χριστιανισμού. Και εγώ το θεωρώ την εποχή εκείνη ίσως το πιο σημαντικό κέντρο. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτές τις περιοχές έδρασαν δύο κορυφαίοι Αποστολοί, ο Απόστολος Παύλος και ο δικός μας Αποστολός, ο Βαρνάβας. Ο Άγιος Παντελεήμονας είχε με πατέρα τον λάτρη, αλλά είχε μητέρα χριστιανή. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε καλά την πορεία κάνει μια μητέρα στο σπίτι και την πορεία κάνει ένας πατέρας. Μια μητέρα μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερο. Αφού έμαθε τα ελληνικά γράμματα και όπως τον έσπρωξε ο πατέρας του προς την ιατρική τέχνη, είχε γνωρίσει εκεί στην περιοχή έναν πολύ σημαντικό ιερέα, τον Άγιον Ερμόλαο. Υπάρχει και χωριό στην Κύπρο, Άγιος Ερμόλαος, και γειτονεύει με την Μύρτου που είναι το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, και στο κέντρο βρίσκεται το χωριό το δικό μου Κοντεμένος, έτσι για να αναφέρουμε και αυτά τα χωριά. Και είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Παντελεήμονας διερωτά τον τι να κάνει, να ακολουθήσει τον πατέρα του που τον ήθελε ειδωλάτρη, ή την μητέρα του η οποία είχε πεθάνει από νωρίς που ήταν χριστιανή κτλ. Εκεί που σκεφτόταν, δόθηκε η απάντηση από τον ίδιο τον Θεό. Βρέθηκε μπροστά σε ένα δράμα ενός παιδιού που τον είχε δαγκώσει ένα φίλι. Και τον μωρό είχε πεθάνει. Και εκεί ο Άγιος, μπροστά σε αυτό το περιστατικό, ζήτησε αν υπάρχει Θεός και αυτός είναι ο αληθινός Θεός, το μωρό να αναστηθεί. Και αυτό έγινε. Με αποτέλεσμα ο Άγιος να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο τον Άγιον Ερμόλαον, ο οποίος τον κατήχησε και στη συνέχεια τον βάφτισε χριστιανό. Το όνομα του όμως ήταν Παντολέον. Παντολέον. Μετά ονομάστηκε Παντελεήμονας. Εκείνο που ήταν σημαντικό ήταν η δράση που σκιαγράφησε προηγουμένως, ότι δηλαδή δεν ήταν απλώς ένας γιατρός, έμπαινε σε ένα σπίτι και ήταν ταυτόχρονα και κατοικητής και γιατρός, και μάλιστα ανάργυρος, χωρίς να παίρνει λεφτά. Με αποτέλεσμα όλοι οι άλλοι την εποχή εκείνη, η εμπορία των ιατρών να αρχίζει ως κοβαντή στον αυτοκράτορα τον Μαξιμιανό. Και από εκεί ακολούθησε το μαρτύριο. Να περάσουμε λίγο στα μαρτύρια που πέρασε ο Άγιος Παντελεήμονας. Για ποιο λόγο, όπως όλοι οι Άγιοι βέβαια, κύριε Κυριακού, έχουν περάσει από μαρτύρια και γι' αυτό και ονομάζονται Άγιοι. Όχι όλοι οι Άγιοι, οι μαρτύρες της Εκκλησίας. Ναι, ο Άγιος Παντελεήμον,
όταν ο Μαξιμιανός απαιτούσε από τον Άγιο Παντελεήμονα, από τον Παντολέον τότε, να αρνηθεί τον χριστιανισμό και να θυσιάσει στον αυτοκράτορα, στην κρατική θρησκεία της Ρώμης κτλ. Ο Άγιος βέβαια αρνείτον, με αποτέλεσμα το οδηγήσει στο μαρτύριο. Ο Μαξιμιανός πραγματικά βρέθηκε, να πούμε έτσι συμπληρωματικά πριν που το ξεχάσαμε, είναι ότι ο Άγιος με την προσευχή του είχε θεραπεύσει έναν τυφλό στο σπίτι του πατέρα του και ο πατέρας του στη συνέχεια έγινε χριστιανός. Και μάλιστα... αυτή ήταν η ερώτησή μου προς τον κύριο Ροδοσθένους. Πώς το δέχτηκε ο πατέρας του το γεγονός ότι ο γιος του, ναι, πριν πάμε στα μαρτύρια και τα βασανιστήρια, έγινε χριστιανός ορθόδοξος. Για να δείτε καμιά φορά ότι όπως ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας, έτσι μας έκανε ελεύθερους, είμαστε εικόνα του Θεού και μας σέβεται εξού, μας έβαλε και στον παράδεισο εκεί ελεύθερους να ζήσουμε και σε αυτήν τη ζωή που είμαστε. Και ο Άγιος, βλέπετε, ακολούθησε αυτήν τη γραμμή, δεν ήθελε να πείσει τον πατέρα του να βαφτιστεί χριστιανός και σιγά σιγά φαίνεται είχε την πληροφορία ο Άγιος ότι κάνοντας κάποια θαύματα θα υπάρξει αυτή η αλλίωση εσωτερική στον πατέρα του, όπως και έγινε. Δηλαδή μπροστά στα μάτια του πατέρα του γιατρέψε αυτόν τον τυφλό, ο οποίος γύρισε όλους τους γιατρούς της εποχής εκείνης και δεν τα κατάφερε, έδωσε τόσα χρήματα χωρίς να θεραπεύτη. Και μάλιστα όταν ήρθε στο σπίτι του, του χτύπησε την πόρτα, λέει, του έμαθα ότι είσαι ένας μεγάλος γιατρός, μπορεί να με θεραπεύσεις. Και αυτός προσευχήθηκε στο όνομα του Χριστού να γίνει καλά. Και από εκείνη τη στιγμή, βλέπετε, άρχισε μια αλλαγή μέσα στον πατέρα του. Και ο ίδιος μετά ζήτησε να βαφτιστεί. Γι' αυτό δεν πρέπει εμείς κάποτε έτσι να πιέζουμε τα πράγματα, διότι θα έρθει όπως ένα φρούτο θα οριμάσει, θα έρθει ο καιρός της ορίμασης, έτσι για αυτά τα πράγματα πνευματικά οριμάζω. Και ο πατέρας του, βλέπετε, σώθηκε από τον ιό, αλλά και η μητέρα του, σύμφωνα με τον συναξαριστή, είναι μια αγία γυναίκα. Και πρέπει να πούμε ότι ο Άγιος Παντελεήμονας θεράπευσε αυτόν τον τυφλό και ήταν η αιτία πλέον για να αρχίσει όλος ο πόλεμος εναντίον του. Όλοι οι συνάδελφοι του, αν μπορούσαμε να πούμε, οι ιατροί, αφού μάθαιναν ότι θεράπευε όλον τον κόσμο χωρίς να παίρνει λεφτά, ανάργυρος, τότε σου λέει τι γίνεται τώρα εδώ, χάνουμε τους πελάτες, τα συμφέροντα, έτσι, τα οποία και τότε και σήμερα. Και φαντάζομαι εκεί τότε ήταν... τον κατήγγειλαν στον αυτοκράτορα, τον βασιλιά, ναι, τον Μαξιμιανό, και άρχισε πλέον το μεγάλο του το μαστήριο. Το η ομολογία μας διηγείται ο κύριος Κυριακού. Ο Μαξιμιανός όταν είδε τη στεναρή πίστη του Αγίου Παντελεήμονα, κάλεσε αυτόν που τον κατήχησε, τον Άγιο Ερμόλαο. Και θεώρησε υπεύθυνο για την πίστη του Αγίου Παντελεήμονα τον Άγιο Ερμόλαο, με αποτέλεσμα να θανατώσει τον Άγιο Ερμόλαο, να μαρτυρήσει και ο Άγιος Ερμόλαος. Και ο Ερμόλαος, ο Άγιος Ερμόλαος, γιατί... γιορτάζεται στις 26 του Ιούλη, 26. Την προηγούμενη μέρα του Αγίου Παντελεήμονα. Ο Μαξιμιανός είχε μια μοναδική ευκαιρία, βλέποντας αυτά που συνέβαιναν στον Άγιο Παντελεήμονα, να καταλάβει ποια ήταν η αλήθεια. Πάνω στη φωτιά δεν κάηκε, μέσα στη θάλασσα δεν πλήγηκε κτλ. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά του. Βέβαια δεν είναι, φαντάζομαι ο Μαξιμιανός δεν ήταν η πρώτη ευκαιρία με τον Άγιο Παντελεήμονα, θα είχε γνωρίσει πολλούς μάρτυρες της πίστεως, αλλά καταλαβαίνει τι σημαίνει να είναι κάποιος αυτοκράτορας. Καταλαβαίνει τι σημαίνει εξουσία κτλ. Ενώ πήγαν να τον αποκεφαλίσουν, όπως έγιναν τα θαύματα εκεί, και ακόμη και αυτό το σπαθί λύγησε σαν κερί, με αποτέλεσμα στο τέλος, για να το θαλατώσουν, να δώσει την ίδια τη συγκατάθεση του ο ίδιος ο Άγιος. Δηλαδή, είμαι έτοιμος, ας πούμε, κόψετε μου το κεφάλι να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Την έδωσε τελείως. Με τη συγκατάθεση του, ναι, ήταν έτοιμος. Προσευχήθηκε στο Θεό και στην προσευχή του απάνω ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό ότι εφ' εξής δεν θα λέγεται Παντολέον αλλά Παντελεήμονας και θα θεραπεύει χιλιάδες ανθρώπους και όχι μόνο αυτόν αλλά θα προσεύχονται και χιλιάδες άνθρωποι στο όνομά του. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο Άγιος Παντελεήμονας, έτσι όπως τον περιγράψατε, είναι αλήθεια, ένας δημοφιλής Άγιος. Εγώ θυμάμαι ότι στη Μύρτου, στην κατεχόμενη Μύρτου, εκεί στο μοναστήρι του που χτίστηκε περίπου το 1735,
γινόταν το μεγαλύτερο πανηγύρι σε ολόκληρη την Κύπρο τότε. Ήταν δηλαδή γεγονός 27 του Ιούλη, 26, ήταν μία εβδομάδα πανηγύρι. Πραγματικό, εγώ ήμουν μικρός, πήγαινα, δεν μπορούσε να χάσει αυτό το πανηγύρι. Από όλη την Κύπρο μαζεύοντα, ήταν πολύ σημαντικό. Να πούμε, Στέλλα, στον κόσμο να τηλεφωνήσετε 22588888, να μοιραστεί μαζί μας εμπειρίες στο όνομα του Αγίου Παντελεήμονα, θαύματα ίσως που έχουν βιώσει, που έχουν νιώσει. Ναι, ναι, κύριε Ροδοσίου. Θα προσθέσω κάτι εκεί για το μαστήριο. Πράγματι, όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος, ότι το σπαθί λύγησε σαν κερί, και όταν μετά αποκεφάλισαν τον είχα δεμένο πάνω σε μια ηλιά, μιλούμε μήναν Ιούλιο, καλοκαίρι, 27 Ιουλίου το μαστήριό του, σύμφωνα με τους συναξαριστές λέει ότι η ηλιά άνθησε, έτσι, και αντί να τρέξει αίμα, έτρεξε γάλα. Από πάνω του. Μάλιστα. Και αυτό μου φέρνει έτσι κάτι το οποίο μας είπε ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, το οποίο πρέπει να το καταθέσω, κοιμήθηκε. Και έχουμε την ευλογία να το καταθέσουμε, ο πατήρ Εφραίμ Κατουνακιώτης. Και άλλος Άγιος σύγχρονος. Σύγχρονος Άγιος, κοιμήθηκε το 1998, ο οποίος έλεγε ότι η μητέρα, λέει, όταν δίνει γάλα στα παιδιά, δεν είναι γάλα, είναι αίμα. Αλλά για να μπορεί, λέει, να το παίρνει το παιδί, ο Θεός το έκανε κατοικονομία να είναι γάλα. Αλλά στην ουσία είναι αίμα. Δηλαδή πώς μεγαλώνει ένα παιδί. Για να δείτε αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι ζουν στην έρημο, έτσι, δεν γνώρισαν την οικογένεια, τα ξέρουν όλα. Κυρία Κυριακού, αυτοί οι μάρτυρες της Εκκλησίας, οι περισσότεροι Άγιοι που πέρασαν κάποια βασανιστήρια, κάποια μαρτύρια, είχαν ίσως μια μεγαλύτερη δύναμη από τους υπόλοιπους ανθρώπους για να αντέξουν όλα αυτά. Ναι, ήθελε μεγάλη πίστη αυτό το πράγμα. Για να το αντέξεις, για να σηκώσεις ένα μαρτύρο. Ξέρετε, τότε οι διώχτες των χριστιανών επινοούσαν τους χειρότερους, τους πιο βασανιστικούς τρόπους. Ένας από τους τρόπους ήταν να τους έχουν παραδείγματος χάρη μέσα στην αρένα εκεί του Κολοσσέου. Με λιοντάρια, ναι. Και να αφήνουν τα λιοντάρια, τα άγρια ζώα, ώστε να τους θανατώσουν. Είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, αλλά είχαμε και το αντίστροφο, δηλαδή να πηγαίνουν τα θηρία κοντά τους και αντί να τους κατασπαράζουν, να κάθονται σαν γατάκια δίπλα τους και να τους καηδεύουν. Ότι δεν μπορεί κανένας έτσι να συλλάβει τους τρόπους εκείνους, όλους εκείνους τους τρόπους που ανακάλυψα για να θανατώνουν τους μαρτύρες, γιατί αυτό που ήθελα ήταν να τους φοβήσουν. Και όχι να φοβήσουν μόνο σε αυτούς και να ολιγοπιστήσουν, αλλά φοβήσουν και τους υπόλοιπους χριστιανούς. Αυτό που η Εκκλησία καταδίκασε ήταν το εξής πράγμα. Επειδή υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί που ήταν έτοιμοι να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, είχαν τέτοιον ενθουσιασμό μέσα τους που πήγαιναν και δήλωναν χριστιανοί μόνο και μόνο για να μαρτυρήσουν. Αυτό το πράγμα η Εκκλησία το καταδίκασε ως το λεγόμενο εισπηδητικό μαρτύριο, που έμοιαζε λίγο με ένα είδος αυτοκτονίας. Η Εκκλησία δεν ήθελε από τους πιστούς να ομολογούν από μόνοι τους την ιδιότητα τη χριστιανική για να μαρτυρήσουν. Μόνο αν οι πιστοί βρίσκονταν απέναντι στο δίλημα Χριστός ή Αυτοκράτορας, Χριστός ή Ιδωλατρίας, τότε δεν είχαν άλλη επιλογή για την Εκκλησία, είχαν μόνο τον Χριστό, την ομολογία. Mm-hmm. Μέχρι εκεί όμως, όχι να πηγαίνουν να δηλώνουν απλώς και μόνο για να μαρτυρήσουν. Τώρα, κύριε Ροδοστένος, λύστε μου μια απορία. Πώς γίνεται ένα παιδί που έχει πατέρα ιδωλολάτρη, μητέρα χριστιανή, να επιλέξει ο Θεός να του συμβούν όλα αυτά? Δηλαδή, το ερώτημα είναι, ο Θεός επιλέγει ποιος θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο? Ο Θεός, ας πούμε, ήθελε τον Παντολέον να γίνει Άγιος? Διότι μας κάνει εντύπωση ότι πάντα οι Άγιοι μας έχουν έτσι αξιοθαύμαστο βίο, αξιοθαύμαστο πριν τα μαρτύρια πάντα. Δηλαδή, πώς επιλέγονται αυτοί οι οποίοι θα γίνουν Άγιοι, εκτός από το θάνατο που έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, και από πριν, δηλαδή τους επιλέγει ο Θεός? Είναι μια πορεία που νομίζω όλους μας απασχολεί αυτό. Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή, και όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που θα βαφτιστούμε, θα πάρουμε το χρίσμα, τότε παίρνουμε την πρίκα μας. Θα το λέγαμε στα κυπριακά, ότι παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από εκείνη τη στιγμή έχουμε όλοι τις ίδιες
πιθανότητες, έτσι, τις ίδιες έτσι, πολλά δυνατότητες να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Αλλά από εμάς εξαρτάται. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας, μας αφήνει ελεύθερους, έτσι. Και οι Άγιοι, και σας συγχαίρω για αυτό το οποίο κάνετε, που προβάλλετε έτσι τους Αγίους μας, να πληροφορείται ο κόσμος, διότι οι Άγιοι είναι το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας μας. Αυτοί ετήρησαν το Ευαγγέλιο, τις εντολές τις οποίες άφησε ο Χριστός σε εμάς, έτσι τις εβίωσαν. Και εκείνος ο οποίος διαβάζει βίους Αγίους είναι σαν να μελετά το Ευαγγέλιο στην πράξη. Γι' αυτό λέμε ότι και οι εικόνες, βλέπουμε μια εικόνα, είναι το βιβλίο των αγραμμάτων. Καταλαβαίνετε, δηλαδή μπορεί μια εικόνα, λέμε, είναι χίλιες λέξεις. Αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν μέσα από την προσευχή για την ταπείνωσή τους να ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι έτσι καταπληκτικός ο βίος του Γέροντα Φιλούμεν, ο οποίος ζούσε σε μια μεγάλη οικογένεια και ήταν στο ίδιο δωμάτιο μαζί με τον μεγάλο του αδερφό και τον άλλο τον δίδυμο αδερφάκι του. Και σηκώνονταν τα μωρά εκείνα να προσευχηθούν, τους μάλλονε κάποτε ο αδερφός του, έδινε να πάει δουλειά και ήθελε να κοιμηθεί, και αυτά περίμεναν να κοιμηθεί για να σηκωθούν να κάνουν αγρυπνία. Δεν μπορούν τέτοια παιδιά να μην ελκύσουν τη χάρη του Θεού μέσα από την προσευχή, αλλά συνάμα και την ταπείνωση. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τον Άγιο Παντελεημονά και τους άλλους Αγίους της Εθνικής. Πριν περάσουμε σε τηλεφωνικές, ακόμη μια ερώτηση. Όλα αυτά τα μαρτύρια όμως που περάσαν κάποιοι Άγιοι ήταν ένα κριτήριο για να ανακηρυχθούν στη συνέχεια? Ναι, αυτό είναι κριτήριο, το μαρτύριο του αίματος είναι κριτήριο αγιότητας. Βέβαια, όπως του Αγίου Παντελεήμονα και αυτού που ανέφερα του πλέον σύγχρονου Κύπριου Αγίου, του Γέροντα Φιλουμενού, για τον οποίο αν δεν έχετε κάνει εκπομπή αξίζει να κάνετε. Είναι μια σημαντική παρουσία, πολύ σημαντική για την εποχή μας. Ωραία. Περάσουμε σε γραμμές, ναι. Όχι, να πούμε μετά την ερώτηση που ρωτάει ο κόσμος. Την κυρία Ευδοκία. Να ακούσουμε την κυρία Ευδοκία. Γεια σας. Χαίρετε. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλό απόγευμα και σε εσάς και συγχαρητήρια για την εκπομπή που παρουσιάζετε τόσο όμορφα προγράμματα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Εγώ είχα μια τελετουργία στην οικογένεια μας με τον Άγιο Παντελεήμονα, θαυματουργό. Ο Άγιος Παντελεήμονας με προστάτεψε από τις ρόδες ενός τραχτέρ. Όταν ήμουνα πρώτη γυμνασίου περίπου, ξυπνήσαμε πρωί, ξημερώματα γιόρταζε ο Άγιος Παντελεήμονας. Οι γονείς μου θέλαν να βοηθήσουμε να σπρώξουμε έναν τραχτέρ να πάει στον κατήφορο για να ξεκινήσει η μηχανή του. Τύλιξε το φορέμα μου, με πήρε κάτω από το μεγάλο των πισινών τροχών και έμεινα εκεί ακίνητη ένα χρόνο. Έγινα καλά. Δόξα τω Θεώ. Δοξάζω το όνομα του, κάνω και την εορτή του κάθε χρόνο. Τον επόμενο χρόνο ακριβώς, ο αδερφός μου ο δεύτερος, γιατί ήμασταν έξι παιδιά, είχε το ίδιο τροχαίο πάλι με το τρακτέρ, αλώνιζαν τα δεμάτια, τα σιτάρια σε έναν αλώνι και κόπηκε το κολάνι της μηχανής και το τρακτέρ από την πολύ αυτή που είχε στη μηχανή του έφυγε και ο αδερφός μου πετάχτηκε να το προλάβει να τραβήσει φρένο, δεν πρόλαβε και τον πήρε, τον τσίλησε από κάτω με τους τροχούς πάνω. Πάλι ο Άγιος Παντελεήμονας, μεσημέρι όμως, γιορτάστηκε, εγώ πολύ πρωί, εκείνος μεσημέρι. Τον επόμενο χρόνο, στην ίδια οικογένεια, ο επόμενος αδερφός, δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα, εκείνος με το τρακτέρ. Πότιζε τα περβόλια μας στο χωριό μας, ανέβαινε με το τρακτέρ με τα λάστιχα να έχει το σπίτι για να πάμε εκκλησία και τον γύρισε να αναποδογύρισε το τράκτορ. Κίνος από κάτω και το τρακτέρ ανάποδα με τους τροχούς στα ύψη. Όλα αυτά δηλαδή την μέρα του Αγίου Παντελεήμονα. Του Αγίου Παντελεήμονα. Εγώ πρωί, ο άλλος μεσημέρι και ο επόμενος το βράδυ στον Εσπερινό. Έκλεισε δηλαδή μέρα, εγώ δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Και μάλιστα παρόμοια ατυχήματα. Και τα τρία παιδιά είμαστε πολύ καλά.
και τα τρία παιδιά είμαστε πολύ καλά και λένε, εγώ είχα όμως σοβαρό πρόβλημα, με βάλαν σε βάρη, πήγαν η μέση μου και υπάρχει ακόμα πρόβλημα να έχω μετατόπιση 8 σπονδύλων. Αλλά όμως έκανα και τρία παιδιά. Μπράβο κυρία Ευδοκία. Να σας ζήσουν και τα παιδάκια και καλά κάνετε που κάνετε κάθε χρόνο τη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Είναι η κυρία Μαρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Να είστε καλά. Εύχομαι να κάνετε τέτοιες εκπομπές πιο συχνά. Έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε διάφορα. Έχουμε και εδώ τους ειδικούς μας λένε για Αγίους. Οπότε εδώ πάρα θα είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να μοιραστώ μια εμπειρία μου. Είχα πέσει σε κόμμα λόγω κάποιας ασθένειας. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο δεν αισθανόμουν πολλά πράγματα. Και ούτε καν παρακαλούσε να πούμε τους Αγίους, τον Θεό. Όταν είχα κοιμηθεί, όταν είχα σημαίνει και ένα βράδυ κοιμήθηκα, παρακαλούσα στον ύπνο μου να δω ποιος είναι ο γιατρός μου για να τον ευχαριστήσω. Και μου παρουσιάστηκε ο Άγιος και μου είπε, εγώ είμαι ο γιατρός σου. Πού ξέρατε ότι είναι Άγιος Παντελεήμονας? Διότι τον είχα δει ακριβώς όπως είναι στην εικόνα. Τον είχα δει στο ύπνο. Και όταν ξυπνήσατε? Όταν ξύπνησα, το είπα στη μητέρα μου. Εντάξει, και ευχαριστήσαμε τον Άγιο. Και από τότε η πίστη σας δυνάμωσε? Ναι, βέβαια, δυνάμωσε από τότε. Λοιπόν, ευχαριστούμε κυρία Μαρία, να συνεχίζετε έτσι να πιστεύετε δυνατά και στα θαύματα. Και έχουμε και άλλη γραμμή. Ακόμα δυνατά. Μια τηλεθεάτρια, η κυρία Κατερίνα. Γεια σας. Γεια σας. Σας μιλώ από το συνοικισμό του Μενεού. Είναι στην επαρχία Λάρνακα, τώρα το μιλώ. Ακόμα και ένα σκυλάκι και εγώ βγήσει. Ναι, είναι λίγο ενοχλητικό το σκυλάκι μου, ναι. Σκυλάκι, είναι μικρό ή μεγάλο? Μικρό, ναι. Εδώ στο Μενεού έχουμε την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία στήθηκε τώρα τελευταία η μεγάλη εκκλησία με τις φορές του κόσμου. Και προηγουμένως, επειδή είμαστε συνοικισμός, είχαμε μια λιόμενη μικρή εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Πάντα ο Αγιος Παντελεήμονας με τα θαύματα του δυναμώνει την πίστη μας εδώ στην περιοχή. Και ήθελα να σας πω ότι τη μικρή την εκκλησία, τη λιόμενη, όταν χτίσαμε τη μεγάλη, μετονομάστηκε σε εκκλησία της Αγίας Ευούλης, η οποία είναι η μητέρα του Αγίου Παντελεήμονα. Και Ευστόργιος ο πατέρας του. Ορίστε. Και Ευστόργιος ο πατέρας του. Εμείς την εκκλησία την ονομάσαμε Αγία Νεβούλη, ναι. μετά από τις συμβουλές του Πάτερ Παναγιώτη που έχουμε εδώ. Ωραία, ευχαριστούμε κυρία Κατερίνα. Να ρωτήσω κάτι που είναι ερώτηση φασικά τηλεθεατών. Ρωτώνε πού είναι τα λείψανα του Αγίου Παντελεήμονα, αν βρίσκονται στην Κύπρο. Ναι, λείψανα... Έχουμε εμείς την ενορία μας και πρέπει να... Ποια είναι η ενορία σας? Το Αγίου Παντελεήμονα εδώ στην Έγκομη. Και πρέπει να σας πω ότι πέρσι είχαμε ιδιαίτερη ευλογία, διφέραμε την κάρα του Αγίου από την Νήσον Άντρο. Από την Ιερά Μονή του Παναχράντου. Τον Παναχράντου, ναι. Και ήταν κοσμοσυρωή, και όσες μέρες ήταν η κάρα του Αγίου, ο κόσμος από το πρωί μέχρι το βράδυ ερχόταν έτσι να προσκυνήσει με πολύ ευλάβεια τα γυαλίψανα, διότι όπως πιθανόν ο κόσμος να ρωτά, είναι ότι μα υπάρχουν Άγιοι σήμερα, βίως υπάρχουν και στις μέρες μας, όπως είναι ο Άγιος Φιλούμενος και τόσοι άλλοι Παΐσιος, Άγιοι. Παΐσιος, ο Πορφύριος, ο Ιακουτσάνης. Πιο σύγχρονοι Άγιοι που λέμε. Σύγχρονοι Άγιοι. Απλώς εκείνον το οποίο πρέπει να πούμε ότι προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα επειδή η χάρη του Άγιου Πνεύματος έμεινε πλέον και δεν φεύγει. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την ευωδία, η οποία ευωδία κανένα ας πούμε εργοστάσιο του κόσμου μπορεί να παράξει αυτή την ευωδία. Εκεί στην Ιερά Μονή Παναχράντου βρίσκεται ένας πνευματικός γέροντας, ο Ευδόκιμος. Στην Άντρο είναι αυτό είπατε? Στην Άντρο, ναι. Ο οποίος Ευδόκιμος, όταν πήγε στο μοναστήρι αυτόν, του είπα ότι είναι εκεί η κάρα του Αγίου Παντελεήμονα. Και αυτός επειδή προευχόταν από το Άγιον Όρος και του είπαν ότι η κάρα του Αγίου Παντελεήμονα βρίσκεται στο Ρωσικό το μοναστήρι, δεν πίστεψε. Βέβαια μπορεί να βρίσκεται μέρος μιας η αγώνα, άκουσε κάρα κτλ.
Στην αρχή λέει έτσι με πολύ δισταγμό έβλεπα και άκουγα τα πράγματα. Στη συνέχεια όμως ο άνθρωπος αυτός, ο Ευδόκιμος, αδυνάτιζε και αδυνάτισε πολύ. Τον έπεισαν εκεί οι γνωστοί του και οι συγγενείς του να πάει στους γιατρούς. Διαπίστωσα γιατροί ότι είχε όγκο στο νεφρό. Εκεί αποφάσισε ότι δεν θα κάνει καμιά επέμβαση, θα πάει στο μοναστήρι του πίσω και θα ζητήσει με την προσευχή του θα το θεραπεύσει ο Άγιος. Λοιπόν, πήγε πίσω στο μοναστήρι, μετά από ένα διάστημα, μετά από ένα όνειρο που είδε με την παρουσία δύο Αγίων, του Αγίου Χαραλάμπου και του Αγίου Παντελεήμωνα, την επόμενη μέρα ένιωσε εντελώς διαφορετικά και διαπίστωσα στη συνέχεια οι γιατροί ότι δεν υπήρχε πουθενά όγκος και είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Είναι ωραίο να τον ακούς, να τα διηγείτε μέσα από τα σχετικά βίντεο που υπάρχουν στη σελίδα. Ο ίδιος πάλι συντόνισε τις προσευχές του με μια μητέρα που το παιδάκι της είχε όγκο στον εγκέφαλο και δίνει στοιχεία, άμα θέλει κάποιος, για το παιδί και για την μητέρα, για να μην νομίσει κάποιος ότι μιλούμε αόριστα κτλ. Και της είπαν ότι την ημέρα του Αγίου Παντελεήμωνα, η ώρα 9, θα κάνω παράκληση, όχι μάλλον δεν μπορεί να ήταν η ημέρα του, γιατί η ημέρα σίγουρα θα υπήρχε θεία λειτουργία, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή της είπε την ημέρα που θα πάει το παιδί για εκχείρηση, θα κάνω παράκληση την ίδια ώρα και εγώ εδώ στο μοναστήρι. Το παιδί θεραπεύτηκε χωρίς καμιά επέμβαση. Αυτό φαίνεται καθαρά στην πίστη. Γιατί στο τέλος ότι δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό φαίνεται καθαρά στην πίστη. Επίσης να προσθέσουμε ότι το μοναστήρι είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στα κατεχόμενα, στη Μίστου. Σύμφωνα με την παράδοση ήρθαν δύο μοναχοί από τη Μικρά Ασία, ανέφεραν την εικόνα, η οποία εικόνα είχε πάνω ένα δάχτυλο του Αγίου. Και έτσι χτίστηκε το μοναστήρι και έγινε το Πανήγυρη για χρόνια. Μέχρι το 1917 ήταν η έδρα του Μητροπολίτη Κυρηνίας, μέχρι εκεί. Χτίστησαν σχολεία και πρέπει να πούμε ότι ήταν πλέον πόλος έλξης πολλών προσκυνήτων. Έχουμε στη γραμμή μας μία κυρία, η κυρία Θεανό, που είναι από τη Μίστου και ενδεχομένως να έχει να μας διηγηθεί μία ιστορία. Καλησπέρα κυρία Θεανό. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ωραίο το πρόγραμμα σας. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για τον κύριο που μας ψήφισε τον Άγιο Παντελεήμωνα. Που μας ψήφισε τον Άγιο Παντελεήμωνα, πες του. Μα ήταν το μεγαλύτερο πανηγύρι. Μπράβο. Εμά λέγαμε τους τότε αμέσως και κοροϊδεύαμε μας. Λαό τους τώρα που εχάλασε να πάρα το δείτε πάλι σε αξία. Σίγουρα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ είχα μια αδερφή και ήταν έτσι, ήταν μικρή, όχι και μικρή, ήταν καλή, 15-18 χρονών για μέ. Και ήπιε έναν ποτήρι θολυγό. Ήπιε? Έναν ποτήρι θολυγό. Φάρμακο. Ξέρεις τι είναι, ποτιόν που διαφύζουν τα δέντρα. Ψετάς. Φάρμακο, ναι. Είμαστε εδώ πρόσφυγες. Και έβαλε το για μέ να διαφύσουν, δεν είναι να διαφύσει, ήπιε το τούτη. Ναι. Χωρίς να το καταλάβει, αγάπη μου. Και επέθανε τέλεια. Παίρνουμε την στο νοσοκομείο, δαμέ στις πρώτες βοήθειες, δαμέ στη Λεμεσό. Αλλά είμαστε εντελειωμένη κοπέλα, βουρακλάματα και από τίποτα. Ήρθε η μάμα μου. Ήρθε η μάμα μου βουρητή. Είναι από η κόρη μου, δηλαδή σε τι. Δεν θα πάθει τίποτα η κόρη μου. Επίενη στον Άγιο Παντελεήμωνα κάτω στην εκκλησία την μικρή και γονάτισε και προσευχήθηκε. Γιατί η μάμα μου που είμαστε στη Μίρτου, επίενη και καθάριζε τον Άγιο Παντελεήμωνα. Και ο γέροντας ο Χρύσαθος ήταν ο παππούς μου ο Μακαρίτης. Και πήγαινε και πέντε καθάριζε το. Τέλος πάντων, ώσπου να έρθει πάνω η μάμα μου, η αρφή μου η διαντζέπαιρνε και πήγα κοντά της και εμίλουν της και δεν μου εμίλα. Και λαλί μου, έτσι σαν άνοιξε να μάθει και σε φοήθηκα. Λέω της κόρη μου, τι έχεις. Να πάω να μου φέρεις ένα μήλο να φάω, λαλί μου. Και τότε δεν είχε μήλα και γουρούσαμε δεξιά-αριστερά να τις έβρουμε. Κατάλαβες. Σημασία. Τελευταίος που ήρθα πρόσφυγας, επήραμε μια νύφη μου, ήταν που το πέλαπα εσύ. Και ήταν έγκυος ώρες, σε περίμενε να γεννήσει. Ο άντρας της έλειπε. Τηλεφωνά μου μητέρα, έλα πάνω και πιάσαμε επόνη. Ώσπου να πάω, επήραν την στο νοσοκομείο, στην πολυκλινική, επήραν την κλινική. Λα λέει ο γιατρός,
κυρία, λαλή μου, είσαι η μάμα, αλλά είμαι η πεθερά της μάμα της, είμαι, λέω του. Λαλή μου, τι θέλεις, λαλή μου, να κάνουμε. Τη μάμα να γλιτώσουμε, όξα το μωρό. Διότι δεν έπαιρνε ένα πρωί, λαλή μου, και δεν ξέρουμε να μπορούμε να κάνουμε. Και τι έγινε. Λαλό του γιατρέ, εγώ θέλω τα τεταθιό. Το μωρό μπορεί να γεννήσει νύφη μου, λαλό του, είναι παντελεήμονα, λαλό του. Να βοηθήσω ο Θεός να γεννήσει, να βγάλω παντελεήμονα. Έτσι ήταν. Ούτε νύφη μα πάθεν τίποτε, ούτε το μωρό. Μπράβο σας. Μπράβο σας για την πίστη και είναι καλό να ακούμε τέτοιες ιστορίες, γιατί τελικά η πίστη κάνει θαύματα. Έχουμε και άλλη γραμμή. Έχουμε ακόμα μία γραμμή, είναι ο κύριος Χρήστος. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Χρήστο, η δική σας εμπειρία. Ναι, εγώ δεν είναι θαύμα που θα διηγηθώ, αλλά μου είπε ένας φίλος μου, ο Δίας Εμπούτη Μίκτου, που δείχνει πόσο δημοφιλής είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, όχι μόνο στους χριστιανούς. Ήταν μια, η παραμονή της γιορτής που έγινε ο Εσπερινός στο, έξω στο, στην ύπειρο του μοναστηριού. Ήταν μαζεμένος ο κόσμος και πλησίασε εκεί μια τουχάλα με το Φερετζέ και το εφόλαξε του παιδιού αυτού για να και γιατί ξέραν το. Έλα να σου δω ένα σχολείο γιο μου και πήγαινε ένα σαραντζερί του Αγίου, γιατί εγώ δεν μπορώ να κοντεύσω για μου. Αυτό δεν ήθελα να πω. Πόσο δημοφιλήθηκα και στους μουσουλμάνους ακόμα, τους τουρκολύπριους. Ακριβώς, όχι μόνο σε εμάς, τους Ορθόδοξους, αλλά και στους μουσουλμάνους. Εντός σωστόν όρον στο τέλος, τους μουσουλμάνους. Γιατί πολλοί μουσουλμάνοι της Κύπρου δεν είναι Τούρκοι. Δεν έχουν τουρκική καταγωγή. Έχουν ελληνική καταγωγή. Να αναφέρω ένα σημαντικό θαύμα του Αγίου που το καταθέτει ένας σεβαστός ιερέας, ο οποίος βρίσκεται, ήταν εφημέριος του Αγίου Βασιλείου στο Λαγκαδά, πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και να αναφέρουμε, κύριε Κυριακού, και άλλα θαύματα έτσι που έχουν αναφερθεί, βέβαια, έτσι να μας δει. Με το όνομα που έχουν. Η σύζυγος του ιερέα παρουσιάστηκε όγκο στο στήθος της και έπρεπε να πάει στο γιατρό, πήγε εκεί στη Θεσσαλονίκη, σε έναν νοσοκομείο, να της αφαιρέσουν τον όγκο. Όταν αφαιρέθηκε ο όγκος, ο ιερέας, ο πατέρας Ευάγγελος, χαρκί της πήρε μαζί του το χέρι του Αγίου, γιατί έχουν εκεί το χέρι του Αγίου, το λείψανο που ήταν το χέρι του Αγίου, και τοποθέτησε το χέρι του Αγίου μέσα στη θήκη που το έχει, πάνω στο στήθος της γυναίκας του. Ο γιατρός όταν το είδε αυτό το πράγμα, του θύμωσε. Τι είναι αυτά που κάνεις, σας παρακαλώ, φύγετε και τα λοιπά. Ο ιερέας έκανε πίσω, προσευχήθηκε και αναγκάστηκε να σηκωθεί να πάει πίσω στο χωριό του. Την άλλη μέρα, όπως ήταν στο χωριό, χτυπάει η πόρτα δική του σπιτιού του και βλέπει μπροστά του τον γιατρό με το γιο του. Λέει του γέροντα, του λέει, σας παρακαλώ, παραφέρθηκα χτες, δείξετε κατανόηση, συγχωρέστε με, αλλά την ώρα που γινόταν αυτό, λέει του, μέσα στο νοσοκομείο, το παιδί μου εκείνη την ώρα είχε πάθει μία έτσι παραμόρφωση του προσώπου, που ο άνθρωπος ήταν γιατρός και δεν μπορούσε να βλέπει το παιδί του, τέτοια παραμόρφωση ήταν του προσώπου του. Αυτό το πράγμα είναι σύγχρονο, δεν είναι, και το καταθέτει, σας λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ σεβαστός στην περιοχή και δεν υπάρχει παραμικρή υπόνοια ψεύδους σε αυτό το περιστατικό. Ο γέροντας του λέει, μην έχετε έννοια, εγώ είμαι εδώ και για σας. Πήρε το θήκη εκεί που ήταν το χέρι του Αγίου, το λείψανο του Αγίου, προσευχήθηκε και μετά κατά τη διάρκεια της προσευχής το πρόσωπο επανερχόταν στη θέση κτλ. Ρώτησε να μάθει από πού πήρε στη. Του λέει, πήγα στην Παπαδιά, τη ρώτησα, του λέει κτλ. Λοιπόν, η Παπαδιά, ενώ της έδιναν 6 μήνες ζωής, μετά από 20 χρόνια είναι μια χαρά η γυναίκα και πάει. Μπράβο. Είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτά που μας λέτε και ίσως να μας ακούει και κόσμος ο οποίος δεν πιστεύει. Ξέρετε ποιο είναι το καταπληκτικό με τον Άγιο Παντελεήμονα? Ότι πολλοί κόσμος τον έχει σαν προσωπικό του Άγιο. Δηλαδή είναι προστάτης, ο Άγιος του. Ο προστάτης του. Ναι, είναι όπως ο φύλακας άγγελος, είναι ο φύλακας Άγιος του. Εμένα η σύζυγος μου το θεωρεί ο Άγιος της. Θα μας πείτε μετά γιατί. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη που είναι στη γραμμή μας.
Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Ναι, καλό απόγευμα Δήμητρά μου, καλό απόγευμα και στην Στέλλα. Γεια σας. Καλό, πάρα πολύ καλό το πρόγραμμα σας, κοπέλες. Και θα σε χαίρω με τον τρόπο που το παρουσιάζετε. Επίσης, θα ήθελα να πω και καλό απόγευμα στους καλεσμένους σας. Κοίταξε, έχω μία εμπειρία με τον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ δεν είναι έναν Άγιο που έχω μέσα στην καρδιά μου και θέλω να με συνοδεύει. Είναι και τον Άγιο Φανούρο και την Αγία Ειρήνη. Σε καλημέρα. Ναι, με τον Άγιο, όλους τους Άγιους τους εκτιμώ βέβαια. Με τον Άγιο Παντελεήμονα όμως είχα μία εμπειρία όταν πήγα στο στρατό. Εγώ ήμουν ορφανός. Την ώρα που ήταν, ξέρεις, οι μητέρες, τα παιδιά τους, οι μητέρες που μένουν ορφανά, τα αγαπάνε δύο φορές. Μια για τον πατέρα και μια για τη μητέρα. Και τώρα που ήταν να με υποχαιρετήσει η μητέρα μου, με ασπάζεται τον και να πούμε, δηλαδή μου την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα, θέλω να την έχεις μαζί σου. Και λέω, εντάξει μανά. Πήρα την, πρόσεχα την, όπως μου είπε, έβαλα την πάντα μες στην τσέπη μου, που στην καρδία το τσέπη, γιατί πάνω τα σακάκια μας είχα τσέπης. Και τι έγινε. Και μετά, λούρε, πέτσι επίσης μου, να την βάλω μες στο σακίδιο μου, το στρατιωτικό. Και τι έγινε τότε. Εγώ δεν ήξερα κανέναν, όλοι με το μέσο να πάσει, ξέρεις, να πετύχουν καμιά καλή θέση. Εγώ κανέναν ένιχα. Μετά από την εκπαίδευση μου στη Μύρτου, κατατοπίσαμε μαζί στον τόπο διαμονής μας. Βάλαμε να μπω οδηγός, συνταγματάρχη πρώτης ανωτέρας που δικά την επαρχία, που έβγαν την επαρχία να μοχώσει του χωρίς να ξέρω αυτοκίνητο. Όταν πήγα εκεί, εγώ επικαλέστηκα τον Άγιο Παντελεήμονα και βοήθαμε να κόπουν το αδιέξοδο που έχω, ο αυτοκίνητο δεν ξέρω. Ήρθανε, φωνάξα μου, ο Παναγιώτης Ρότσας να παρουσιαστεί στον κύριο συνταγματάρχη. Επία παρουσιάστηκα του, λέει μου, ξέρεις αυτοκίνητο, παιδί μου. Λέω του, δυστυχώς κύριε συνταγματάρχη, δεν ξέρω. Λέει μου, να σε στείλω να μάθει. Έστειλε με στο λόγο μεταφορό, εκπαιδεύτηκα και έμεινα οδηγός του. Εγώ ήμουν αριστερός. Μπράβο, να, λοιπόν. Ξέρεσε, πολύ, πολύ. Επειδή περιμένει ο κόσμος, αν μπορούμε έτσι να συντομεύουμε λίγο την ιστορία σας. Ευχαριστούμε. Να ακούσουμε και τον κύριο Χρήστο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχω να σας πω δύο εμπειρίες, εγώ το οποίο συνέβηκε στο σπίτι μας. Εμένα προσωπικά και του αδερφού μου. Ο αδερφός μου, ο οποίος είναι στην Αμερική τώρα, είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου, ήταν 34 χρονών και υπέφερε, είμαι από το Διόρειο σας συγκεκριμένα, δίπλα από τη Μύρτου, τον Άγιο Παντελεήμονα. Και ήταν μικρός 34 χρονών και υπόφερε από δυσεντερία. Και πήγαινε καθημερινά ο Δέρβης, ο γιατρός από τη Λευκοσία και τον έβλεπε, οπότε μια ημέρα λέει στη μητέρα μου, ο γιος σου θα πεθάνει, δεν θα ζήσει. Εφώναξε ένα γείτονα η μητέρα μου που δούλευε στον Άγιο Παντελεήμονα στο μοναστήρι, έδωσε του μια μπουκάλα λάδι και έκατσε τη νύχτα και έραφκε η μητέρα μου, γιατί έραφκε στα γύρω χωριά εκεί. Ο αδερφός μου έκλαιε κλάματα δυνατά, ο πατέρας μου δεν μπορούσε να μας ακούσει να κλάψουμε. Έβαλε δυστές φωνές, σταμάτα τη μηχανή και πήγαινε δε το μωρό και κλαίει. Του λέει ας το μωρό να κλάψει. Σαν να είχε μια προαίσθηση, επίστευε πραγματικά, σαν να είχε μια προαίσθηση. Οπότε, για μια στιγμή έβαλε μια φωνή δυνατή το μωρό και σιώπησε. Σηκώθηκε η μητέρα μου, πήγε κοντά του, άνοιξε τα ρουχούθια του πάνω και κοίταξε πάνω στην κοιλιά του, είχε ένα σταυρό. Σταυρό. Κύλων ήταν. Και σύχασε το μωρό, έγινε, με πέθανε και είναι πρίτανης πανεπιστημίου στην Αμερική. Ο σταυρός είναι μόνιμος. Αυτό δεν ξέρω, διότι γυρίκαμε πρόσφυγες εκείνος επειδή γρήγορα στην Αμερική, δεν ξέρω. Εγώ χτίζαμε τις αδερφείς μου το δεύτερο. Και πιάναμε τον ασβέστην από το σπίτι μου παλιό να πάρουμε δίπλα στο οικόπεδο που χτίζαμε τις αδερφείς μου και τρέχαμε μωρά που ήμασταν ήμουν 10 χρονών.
Λοιπόν, όπως εβαστούσα το τενεκέν, έλεγαμε τους εμείς, γεμάτο ασβέστη, σιλαγκάλι μου, εκουτσούφλησα, έπεσα χαμέ και ο ασβέστης έβγαινε μέσα στα μάτια μου. Εφρίστηκα, έκανα 15 μέρες έτσι πρισμένος. Ο πατέρας μου είχε λεωφορείο και έρχεται στη Λευκοσία, με έφερνε σε όλους τους γιατρούς, είπαν του ούτε ξυπρίστηκα ούτε τίποτε, ο γιος σου θα τυφλωθεί. Οπότε η μάνα μου πιάνει με τη νύχτα, παίρνει με στον Άγιο Παντελεήμονα, έκανα μου την προσευχή, άλυψε μου τα μάτια μου με το λάδι μου, την καντήλα του Αγίου, εκοιμηθήκαμε εκεί κοντά στην, κάτω από την εικόνα του, και γίνατε καλά. Σαν να μην συνέβη και τίποτα. Ακριβώς. Και αυτό ήταν το θαύμα. Κύριε Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ροδοσθένους, πώς εξηγείτε αυτό που ακούσαμε και προηγουμένως, ότι Άγιος, Ορθόδοξος Άγιος, λατρεύεται ακόμη και από μουσουλμάνους, από άλλες θρησκείες. Και το έχουμε παρατηρήσει, κύριε Κυριακού, και σε προηγούμενη εκπομπή που κάναμε μαζί, για άλλους Αγίους. Ναι, αυτό έχει διότι... τόσο μεγάλη δύναμη δηλαδή ένας Άγιος. Βλέπετε, οι Άγιοι, όπως και ο Θεός, δεν κάνει διάκριση. Βρέχει και σε δικαίους και σε αμαρτωλούς. Ναι. Μάλλον εμείς οι άνθρωποι είναι που έχουμε τις εμπάθειες, τα πάθη και τις διακρίσεις. Ο Θεός, οι Άγιοι δεν κάνουν καθόλου διακρίσεις. Και αυτό το οποίο ήθελα να προσθέσω είναι ότι τιμούμε έναν Άγιο, πρέπει να μιμούμαστε αυτόν τον Άγιο, όπως έλεγε ο Χρυσόστομος. Μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου. Βλέπετε, οι Άγιοι ήταν ανεξήγακοι. Βλέπετε, τα άγρια θηρία έτρεχαν εκεί στο μαστήριο του Αγίου Παντελήμωνα, ποιον να τρέξει πρώτο να το ευλογήσει. Τα άγρια θηρία. Ενώ οι άνθρωποι είχαν περισσότερη αγριότητα από τα ζώα. Γιατί τα άγρια αυτά θηρία. Και εκεί που ήθελα επίσης να σας πω είναι ότι εδώ στην Ενωρία μας έχουμε μία αρχαία εικόνα. Και σύμφωνα έτσι με την παράδοση, μετά τον πόλεμο την έφεραν κάποιοι έτσι πιστοί άνθρωποι, λένε ότι είναι από το μοναστήρι εκεί του Αγίου στη Μίστου, και απλώς ήθελα να το συνδέσω ότι όπως τότε εκείνοι οι μοναχοί έφεραν την εικόνα και χτίστην αυτό το μοναστήρι τον 5ο αιώνα, και βλέπετε αυτή η παράδοση συνεχίζεται, και εμείς εδώ σαν θεολόγοι είναι αυτή την παράδοση την οποία μεταφέρομαι στους τηλεθεατές, τον λόγο του Θεού δηλαδή. Αυτή είναι η ουσία. Και επίσης να προσθέσω ακόμη κάτι και ολοκληρώνω, ότι όπως έχουμε, λέει, έναν Άγιο στον ουρανό να πρεσβεύει για μας, φέρουμε το όνομα κάποιου Αγίου, να έχουμε, λέει, και έναν, έλεγε, ένα σύγχρονος Άγιος, ένα ράσο στη γη, δηλαδή να εξομολογούμαστε εκεί, να καταθέτουμε τις αμαρτίες μας. Θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή έτσι αφιερωμένη στο μυστήριο της εξομολόγησης. Πείτε μας, κύριε Κυριακού. Ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα που ήταν για όλους τους Κύπριους, ακόμη χριστιανούς μουσουλμάνους, ήταν ο Απόστολος Ανδρέας. Ξέρετε πόσοι πήγαιναν το 15 Αύγουστο, πόσοι μουσουλμάνοι πήγαιναν στον Απόστολο Ανδρέα το 15 Αύγουστο. Το μάθαμε όταν κάναμε την εκπομπή ανήμερα του Αγίου. Πραγματικά, ναι. Και ήταν απίστευτο η εξομολόγηση. Ολόκληρες... Και τον Άγιο Γεώργιο, το σέφονται πιστεύω. Και τον Άγιο Γεώργιο, βέβαια. Οι ανώφρες και εννοείται. Οι μουσουλμάνοι. Μουσουλμάνοι. Είναι πάρα πολύ. Εγώ οφείλω να μνημονεύσω έναν άνθρωπο που ήταν μοναχός των Άγιων Παντελεήμονα της Μύρτου, τον πατέρα Σοφρόνιο, που για πολλά χρόνια ήταν ο εφημέριος του χωριού μας, στον Κοντεμένο, στο Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και ο άνθρωπος αυτός, ο πατέρας Σοφρόνιος, πέθανε την ημέρα του Αγίου, 27 Ιουλίου, δύο χρόνια μετά την εισβολή, το 1976. Ήταν ένας έτσι πολύ ωραίος γέροντας, το θυμάστε όλοι στον Κοντεμένο, ερχόταν κάθε Κυριακή να κάνει θεία λειτουργία στον Κοντεμένο και να πάει και πίσω στο μοναστήρι του. Ήταν ιερομόναχος. Εγώ έχω μια πορεία. Ακούσαμε όλους τους τηλεθεατές που λέγανε ότι στα χωριά τους, είτε κατεχόμενα είναι είτε από άλλα χωριά ήταν, λάτρευαν τους Αγίους, ειδικά ανήμερα των εορτών. Ναι, υμνούσαν τους Αγίους. Εντάξει, το λατρεύω δεν είναι πολύ σωστό, είναι δολοτρυπό. Βλέπουμε όμως ότι τώρα τα νέα παιδιά έρχονται στις εκκλησίες, υμνούν τους Αγίους, πάνε στα πανηγύρια. Έχουμε αυτή την νοοτροπία, αυτά τα έθιμα τα κρατάμε. Ή έχουμε απομακρυνθεί λίγο από την Εκκλησία. Παλιότερα έχουμε την εντύπωση ότι πολύ περισσότεροι νέοι πήγαιναν στους ναούς. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ναι, πολλοί νέοι, και τα παιδιά μας θέλουν και κίνητρα. Εξαρτώ τι κάνουμε εμείς μέσα στο σπίτι μας.
Αν δεν αποτελούμε εμείς παραδείγματα για τα παιδιά μας, πρότυπα για τα παιδιά μας, πώς μπορώ να το απαιτήσω ή πώς μπορώ να θέλω να δω περισσότερους νέους μέσα στην Εκκλησία. Αυτό που συζητούσα έξω με τον κύριο Ροδοστένου προηγουμένως ήταν το θέμα της ενορίας. Είναι αλήθεια ότι στο θέμα της ενορίας υπάρχει ένα πρόβλημα σήμερα, της ορθόδοξης ενορίας. Πρόβλημα τι? Δεν μπορεί μια ενορία, παραδείγματος χάρη, να έχει 60.000 μέλη γύρω από έναν ναό και σε κάποια άλλη να μην υπάρχει ούτε 5-6 κτλ. Πρέπει να ξαναδεί η Ορθόδοξη Εκκλησία να αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Και θα διαπιστώσει κανένας ότι μπορεί να οδηγηθούμε και σε νέες μορφές ενορίας. Παραδείγματος χάρη, όταν γίνεται θεία λειτουργία στο σχολείο το ίδιο, πώς συμμετέχουν όλα τα παιδιά? Εμείς έχουμε καθιερώσει σε δύο σχολεία, με πρωτοβουλία δική μου καθιερώθηκε ο εκκλησιασμός μέσα στο σχολείο, στην αίθουσα πολλαπλής κρίσης, και όλα τα παιδιά συμμετείχαν, παρακολουθούσαν με πολύ ευλάβεια τη θεία λειτουργία και θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία, ένας τρόπος να έρθουν τα παιδιά κοντά στην εκκλησία. Αλλά και το άλλο, έτσι, και να καταλήξω ότι είναι πολλοί νέοι σήμερα και νηστεύουν και εκκλησιάζονται και μεταλαμβάνουν και πραγματικά καμιά φορά σε εκπλήττει η επιμονή στην νηστεία κάποιων νεαρών παιδιών. Και βέβαια σημαντικό είναι να γνωρίζουν κιόλας και τους βίους των Αγίων αυτών. Γι' αυτό και εμείς βοηθάμε τον τρόπο μας. Σαν απλό να πω για την ενορία εκεί που βρίσκομαι στον Άγιο Παντελεήμονα, ότι ο ναός είναι ανοιχτός συνεχώς. Γίνονται καθημερινές λειτουργίες, γίνονται αγρυπνίες και να δείτε πώς νέοι έρχονται. Και στις λειτουργίες και στις αγρυπνίες είναι το κάτι άλλο. Είναι ένα καταφύγιο κιόλας. Είναι σαν το μοναστήριο, η καθημερινή λειτουργία, άρα δίδει την ευκαιρία. Έτσι, σε μια δύσκολη στιγμή να μπει στο περάστο σε αυτούς που έχει κάποιο πρόβλημα, θα πάει να εξομολογηθεί ή επίσης να κάνει τα κατηχητικά, εκείνο το οποίο βλέπουμε μέσα από τα κατηχητικά και πρέπει να το καταθέσουμε, είναι ότι μας λένε τα μικρά παιδιά αθώα ότι ξέρετε θέλουμε να πάμε την Κυριακή στη λειτουργία, αλλά δεν συμφωνούνται οι γονείς μας να μας πάει. Εκεί κι αν είναι. Κανονικά θα πρέπει να δίνει τον άθλημα, είναι να θέλουν να πάνε. Να θέλουν να πάνε και να μην έχουν έτσι την ευκαιρία. Δυστυχώς τώρα συμβαίνει αυτό. Παλαιότερα μπορεί να συνέβαινε το αντίθετο. Τώρα συμβαίνει αυτό. Πολλά παιδιά να θέλουν γιατί ακούν και τα παιδιά τους, τους μαθητές τους. Πήγαμε χθες εκκλησία, έπιασα τα εξατέρια και βλέπεις τα παιδάκια να θέλουν να συμμετάσχουν. Γιατί ο κοινωτικός τρόπος ζωής είναι μοναδικός μέσα στον χώρο της εκκλησίας. Και είναι ένας ολόκληρος πολιτισμός, όπως και ο κοινωτικός τρόπος ζωής, σαν έκφραση αυτού που λέμε ελληνικού πολιτισμού. Γιατί αν θέλαμε ποτέ μας να συνοψίσουμε τι εστί ελληνικός πολιτισμός, σε δύο βασικές έννοιες, αυτού του προσώπου και αυτή της κοινότητας. Θέλουν να μετέχουν. Και ξέρετε, είναι σημαντικό πράγμα να ανήκεις κάπου. Και με αυτό το ωραίο να κλείσουμε το θέμα μας σήμερα για τον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Ροδοστένους. Απλώς να πω ότι είναι ένας μεγάλος Άγιος, παρόλο που μαρτύρησε στα 25 του χρόνια, εδώ και 1700 χρόνια κάνει θαύματα, είναι ζωντανός και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγής αυτού. Όσο είναι ζωντανή και η πίστη μας, τόσο είναι ζωντανή και η Αγία μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε και για άλλους Αγίους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλά.